Τηλεθεατές, σήμερα Δευτέρα 8 με 9 έχουμε την εκπομπή Ρήξη και Ανατροπή. Ήδη μπορώ να σημειώσω ότι την ρήξη την έχουμε κάνει, γιατί το παλιό φαύλο πολιτικό σύστημα λίγο πολύ έχει υποχωρήσει, το ανάγκασαμε σε υποχώρηση, και λέω το ανάγκασαμε γιατί συντελέσαμε και εμείς σε αυτό, και την ανατροπή σε ένα μικρό ή μεγάλο βαθμό, αυτό είναι θέμα εκτίμησης, και συνεχίζουμε πια στην λεγόμενη ανασυγκρότηση, αυτήν που προσπαθούμε να επιτύχουμε πρώτον με την σωστή ενημέρωση και με την αφύπνιση, έχοντας την φιλοδοξία να δημιουργήσουμε προβληματισμούς στον κόσμο, ώστε με τη δικιά του την ανεξάρτητη κριτική σκέψη, πέρα από στερεότυπα, από δογματισμούς, από παροπίδες, ιδεολειψίες κτλ., να μπορεί ο ίδιος να σχηματίσει μία άποψη όσον αφορά τα πολιτικά και κοινωνικά τεκτενόμενα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η δικιά μας η εκπομπή, και κάθε φορά προσπαθούμε να καλέσουμε ανθρώπους ειδικούς για ορισμένα κρίσιμα θέματα της πατρίδας μας, όπως το σημερινό που είναι αφαιρεωμένο στην λεγόμενη κάρτα του πολίτη. Και ομολογώ ότι έχω τη χαρά να φιλοξενήσω τρεις ειδικούς στο θέμα, με τους οποίους έχουμε κάνει και μία συζήτηση ενημερωτική πριν από μία εβδομάδα, Τετάρτη συγκεκριμένα, και τώρα συνεχίζουμε σε αυτή την εκπομπή μας, για να δώσουμε μια μεγαλύτερη δυνατότητα να ενημερωθεί ο κόσμος γύρω από αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα που μας αφορά όλους και το οποίο είναι κατά βάση άγνωστο. Πρώτα έχω τη χαρά, όπως είπα, να καλωσορίσω τρεις καλούς επιστήμονες πάνω και ειδικούς πάνω σε αυτό το θέμα. Από δεξιά είναι ο συνάδελφος με το Μούση, κύριος Στάθης Αδαμόπουλος, οικονομολόγος. Περαιτέρω ιδιότητες θα μας τις πει και ο ίδιος όταν θα τοποθετηθεί και ο ίδιος. Στο μέσον είναι ο Δόκτωρ Δημήτρης Χιωτακάκος, για να το πω σωστά, γιατί μας κάνει παρατήρηση να το πούμε σωστά, από την Αρεόπολη μάλιστα, δυναμικός λόγω Αρεόπολης, σε πάση περιπτώσει υπάρχει η παράδοση του Άρη, ο οποίος είναι διδάκτορα ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών, και ίσως και άλλους τίτλους να φέρει, εν πάση περιπτώσει θα μας τα πει και ο ίδιος σύντομα. Και ο Άγγελος ο Πιλάτης, ναυπηγός, μηχανικός, και δεν ξέρω, επίσης είναι και μέλος του ΙΝΚΑ, πολύ σημαντικό και αυτό, δηλαδή έχει μια κοινωνική προσφορά. Οι άλλοι, πολύ, πολύ πιθανόν επίσης, αλλά αυτό που κάνουν τώρα για την ενημέρωση είναι ήδη μια σημαντική κοινωνική προσφορά. Θα ξεκινήσω να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα εκ δεξιών, πως το Στάθη τον Αδαμόπουλο, λίγο να παρουσιάσει τον εαυτό του με δύο λόγια και μετά να μπούμε στο θέμα, το ίδιο θα κάνουν και οι υπόλοιποι, και θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Καλησπέρα σας κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Το θέμα ξανά έγινε επίκαιρο, ήταν επίκαιρο πριν μερικά χρόνια, υπήρξε ένα κενό, τώρα ήρθε πάλι έτσι πολύ δυναμικά στην επικαιρότητα με την ανακοίνωση του κυρίου Βαρουφάκη και του κυρίου Κατρούγκαλου. Είναι αυτή η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη με το τσιπάκι που θέλουν να δώσουν, και το επιχείρημα που προτάσσεται είναι για να εξυπηρετηθεί ο φτωχός, για να μπορέσουν να μπουν μέσα χρήματα για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση. Να μην πούνε όμως το θέμα τώρα, πώς έτσι ασχολείσαι. Έχουμε χρόνια. Με συγχωρείς για το ελληνικό, γιατί εγώ συνηθίζω, επειδή είμαι ορειβάτης και οι ορειβάτες συνηθίζουν να
Μιλάνε στον ελληνικό. Ευχαριστώ. Αυτό δεν είναι προσβολή δηλαδή, για την προσωπικότητα, στην οποία έχω ένα δείξιμο ούτως ή άλλως. Ευχαριστούμε λοιπόν. Κοιτάξτε, εδώ και χρόνια έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια ενάντια στην κάρτα. Ειδικά από τότε που την ανακοίνωσε ο κύριος Ραγκούσης και ο κύριος Παπαδρέου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπήρξε μια προσπάθεια, μαζέψαμε συλλογή υπογραφών. Υπήρχε πρωτοβουλία αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης, μια ομάδα στην οποία δραστηριοποιηθήκαμε και μαζέψαμε υπογραφές. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή γύρω στις 100.000 υπογραφές. Είναι μια δράση η οποία μπήκε λίγο σε αδράνεια γιατί σταμάτησε και το όλο πρόγραμμα. Ωραία, ας σταματήσουμε εδώ πέρα να παρουσιαστεί και ο κ. Χιωτακάκος να μας πει και αυτός σε αυτή τη δραστηριότητα ή εν πάση περιπτώσει που είναι ο χώρος δράσης του, ας πούμε. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Βασιλιάδη, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας, η οποία με τιμά ιδιαιτέρως. Είμαι διδάκτορ των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτρονικής, όπως προαναφέρατε, και έχω μία προϋπηρεσία περί τα 30 και πλέον έτη από έρευνα, ανάπτυξη, σχεδιασμό. Έχω καλύψει σχεδόν όλους τους κλάδους πληροφορικής, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στον ακαδημαϊκό τομέα, κυρίως στην Αγγλία, όπου ήσα και 15 χρόνια. Η δικιά μου εμπλοκή βασίζεται στο γεγονός ότι αρκετοί οργανισμοί, όπως και ο ΠΡΑΟΣ, αλλά και άλλοι, όχι μόνο ο ΠΡΑΟΣ, ζητήσανε κάποια στιγμή από μένα την, ας το πούμε, την τεχνική υποστήριξη στο ευαίσθητο αυτό θέμα, για να απομυθοποιήσουμε το τι πραγματικά μπορεί να συμβεί και το τι δεν μπορεί να συμβεί, γιατί υπάρχει ένας μύθος γύρω από σενάρια επιστημονικής φαντασίας μέχρι πολύ πρακτικά πράγματα. Εντάξει, ας μείνουμε στο μύθο και στη φαντασία. Να πάμε και στον τρίτο μελητή. Καλεσμένο στάφη ο Άγγελος Πιλάτης. Εσύ, Άγγελε, τι μπορείς να πεις για τη δική σου τη δράση, πέρα από το ΙΝΚΑ που έχω αναφέρει εγώ, και είναι ένα θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε ίσως μια άλλη φορά. Θα σας ευχαριστήσω και εγώ για την φιλοξενία. Βασικότερη δραστηριότητά μου είναι βέβαια μέσω του ΙΝΚΑ, στο οποίο έχουμε κάνει πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη για τον Πολ 1077, στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκδικάζεται μάλλον αυτή την εποχή. Για το προσωπικό απόρριτο έχουμε συμμετέχει σε συγκεντρώσεις και έχουμε κάνει ομιλίες. Βασικά αυτή τη στιγμή έχουμε ιδιότητα του Προέδρου του ΔΙΚΑΠ, του ΙΝΚΑ Πειραιά. ΔΙΚΑΠ σημαίνει τα δικαιώματα των καταναλωτών και των πολιτών. Οπότε πάνω σε αυτή τη βάση έχουμε προχωρήσει και σε άλλα θέματα, στα θέματα μεταμοσχεύσεων. Είναι μια πολύ μεγάλη γκάμα. Είναι μια μεγάλη γκάμα. Ναι. Αλλά εδώ τώρα οι τρεις σας πώς συνευρεθήκατε, θα έλεγα εγώ, και ξεκινάμε ας πούμε, να μπούμε στο θέμα μας. Επειδή είμαστε γνώστες όλοι του θέματος για την κάρτα του πολίτη, έχουμε ασχοληθεί πολλά χρόνια, τουλάχιστον μια πενταετία ο καθένας μας, συγκεκριμένα για αυτό το αντικείμενο. Βρεθήκαμε γιατί γνωριζόμαστε κιόλας και ξέρει ο καθένας την απόδοσή του και ξέρουμε τις γνώσεις. Οπότε κάνουμε μια ισχυρή ομάδα. Μάλιστα. Από ανθρώπους εξειδικευμένους πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είπατε και ξεκινάμε τη συζήτηση να μπούμε στο θέμα ότι εδώ και 5 χρόνια. Άρα το θέμα αυτό δεν είναι αυτή τη στιγμή τώρα που είναι και επίκαιρο, αλλά έχει μια διαδρομή. Και θα έλεγα εγώ από ό,τι έχω αντιληφθεί και από ό,τι ξέρω θα έλεγα, ότι ξεκινάει βασικά με μια πρωτοβουλία του Γεωργίου Παπαδρέου ουσιαστικά, γιατί ο Ραγκούσης τον οποίο ανέφερες βασικά εντάξει, υπηρετούσε μια συγκεκριμένη σκοπιμότητα η οποία προέρχονταν από μια στρατηγική και θα το πω και θα σας το πω και εσάς που δεν το ξέρετε του Γιώργου Παπαδρέου, τον οποίο εγώ χαρακτήρισα ως εξής, ότι ο Γιώργος Παπαδρέου ήρθε στην Ελλάδα για να δημιουργήσει από την Ελλάδα μια πολυπολιτισμική, πολυφιλελευθερική, πολυεθνική και πολυθρησκευτική χώρα με ανοιχτά σύνορα. Το έχω γράψει επανειλημμένα, το λέω δημοσίως και όποιος θέλει, δεν φοβάμαι τίποτα, το λέω ανοιχτά. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ακριβώς εντάσσεται και αυτό, πέρα από τα άλλα, της παγκόσμιας διακυβέρνησης την οποία επικαλείται κτλ. Μας έφερε και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μας έβαλε μέσα και πολλά και άλλα, αλλά να μην επεκταθούμε σε όλα αυτά τα θέματα και την εγκληματική του δράση η οποία μας οδήγησε, συνετέλεσε να μας οδηγήσει και αυτός σε αυτά που βιώνουμε σήμερα, αλλά θα περιοριστούμε στην κάρτα του πολίτη. Οπότε πάνω σε αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω από σένα να μας πεις 2-3 πράγματα και να συμπληρώσουν και οι υπόλοιποι. Να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή όπως είπα. Ξεκίνησε από το 2011 περίπου
τον Σεπτέμβριο, όταν ο κύριος Παπανδρέου, τότε πρωθυπουργός, είχε αναφέρει στην έκθεση Θεσσαλονίκης την κάρτα του πολίτη, η οποία θα έχουμε δικαίωμα στη σύνταξη, δικαίωμα από εδώ, δικαίωμα από εκεί, σαν αυτά τα πράγματα να μην είναι δικαιώματα των πολιτών, σαν να μην έχει υποχρέωση του κράτους να τα δώσει, και απλά η κάρτα είναι αυτή η οποία κάνει τη διαφορά. Θα τα εξασφάλιζε. Θα τα εξασφάλιζε, ναι. Στη συνέχεια γίνεται διαβούλευση, η οποία ήταν, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά ουσιαστικά, δεν ήταν θετικά για να βγει η κάρτα του πολίτη. Συνέχεια έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βγάζει εναλλακτικά τη φοροκάρτα. Δεν πέτυχε η φοροκάρτα. Παράλληλα όμως, γύρω στον Ιούνιο του 2012, αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας ότι βγαίνουν οι καινούργιες ταυτότητες, οι οποίες ήταν και... θα είναι σαν διαβατήρια, θα λειτουργούσε σαν διαβατήρια. Εμείς ήρθαμε σε επαφή μαζί με την ελληνική αστυνομία, μας στείλανε μια απάντηση η οποία λέει ότι δεν έχει περάσει καν από τη Βουλή, οπότε από τις αντιδράσεις που υπήρχε από τον κόσμο και με κάποιες συγκεντρώσεις που είχαν γίνει, δεν πέρασε αυτό. Και τώρα έχει το 2015 ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Τσίπρας, οι οποίοι αναφέρουν πάλι για την κάρτα του πολίτη. Με άλλη μορφή. Είναι συνεχιστές δηλαδή. Φαίνεται ότι υπάρχει από τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, υπάρχει η ίδια γραμμή. Αυτό είναι το παράξενο. Ναι. Θα συνεχίσουμε. Αυτό είναι το και είναι παράξενο. Και υπόπτω, θα έλεγα εγώ. Ότι δεν περίμενε κανείς, όπως δεν περιμένατε κι εσείς, μια ας το πούμε αριστερή κυβέρνηση που μετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ να θέλει να εφαρμόσει αυτή την κάρτα του πολίτη που θα μας εξηγήσετε, ας πούμε, ότι δεν είναι ακριβώς μια τέτοια κάρτα που να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στην ιδεολογία τους. Γιατί λίγο πολύ μου θυμίζει και εμένα, και θα το πω ανοιχτά, ένα πιστοποιητικό κοινωνικό φρονημάτων. Έχω την εντύπωση, δεν θα μας ενημερώσετε εσείς, αλλά κάπου πιο αυστηρά το λέω εγώ κτλ. Οπότε θα ήθελα πάνω σε αυτό το τομέα να μας διαφωτίσεις και εσύ, κύριε Χιωτακάκη. Λοιπόν, το ιστορικό δεν χρειάζεται να το περαιτέρω να το αναπτύξουμε, στην ουσία να πάμε. Εγώ από την πλευρά μου νομίζω ότι πέραν του ηλεκτρονικού φακελώματος, θα έλεγα, και όλης της κοινωνικής, ας το πούμε, πήγα να πω impact, με συγχωρείτε, μου έρχονται τα αγγλικά. Και έχω πάντα αυτή τη δυσκολία. Δεν έχουμε μεταφραστεί όψη, έτσι. Έχω αυτή τη δυσκολία. Σαν τον Βαρουφάκη, ο Βαρουφάκης δεν θες να μεταφραστεί, γι' αυτό. Θα τα πω εγώ. Επίπτωσης κοινωνικής, επίπτωσης. Ευχαριστώ τον κύριο Αδωμόπουλο. Εντάξει, χαλαρά εμείς το πάμε. Εγώ είμαι Μακεδόνας, οπότε το πάω χαλαρά. Χαλαρά. Και εμείς οι μανιάτες δεν απέχουμε πολύ από την νοοτροπία, παρόλο που δεν λέμε το λουβαριά. Νομίζω ότι πέραν έτσι αυτής της κοινωνικής επέκτασης, από εκεί και μετά τίθενται κάποια πολύ σημαντικά θέματα όσον αφορά την ασφάλεια του συστήματος, είτε της ιδίας κάρτας αυτό καθ' αυτό του πολίτη, ή με την οποιαδήποτε μορφή και αν έρθει, είτε λέγεται φοροκάρτα, είτε λέγεται κάρτα λοδαπών, είτε λέγεται κάρτα του πολίτη. Τι ασφάλεια υπάρχει στα δεδομένα του κάθε πολίτη, είτε όσον αφορά την κάρτα αυτό καθ' αυτό, είτε του συστήματος που υποστηρίζει την λειτουργία της κάρτας του πολίτη. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο ίσως για μένα είναι προφανές και δεν χρειάζεται τις γνώσεις ενός διδάκτορα. Ένας προετοετής ηλεκτρονικής μπορεί να σας τα πει αυτά. Και είναι έτσι άξιο, θα έλεγα, θαυμασμού το πώς όλοι μιλάνε σήμερα για ασφάλεια, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και θα έχει κωδικούς και κλειδιά που έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα και ο κύριος Αδαμόπουλος. Είναι θα έλεγα έτσι πραγματικά αξιοθαύμαστο το πώς αγνοούνται όλα αυτά και θέλουμε να πιστεύουμε ότι μιλάμε για ένα ασφαλές σύστημα. Μάλιστα. Δυστυχώς όμως τα αυτονόητα καμιά φορά είναι τα πιο δύσκολα και με αυτή την έννοια θα χρειαστούμε και τα φώτα του συναδέλφου σας, έτσι, του κυρίου Αδαμόπουλου, να μας πει, βλέπω ότι έχει και κάποια κάτι άλλο να δείξει, θα μας τα πει ο ίδιος. Πάντως απλώς θέτω το θέμα ότι η κάρτα του πολίτη δεν είναι έτσι και ας πούμε εννοιολογικά ένα απλό θέμα, θα πρέπει να αναλυθεί, γιατί στο σεμινάριο που μας έχετε κάνει υπήρχαν και θετικά και αρνητικά, αλλά ποια κάρτα και με ποιο τρόπο για να εξασφαλίζει σε ένα μεγάλο βαθμό, ας πούμε, τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων κτλ.
Έχει δηλαδή, θα έλεγα εγώ, έχει και θετικά, έχει και αρνητικά, ή είναι κατά βάση η κάρτα αρνητική, ή και ποια κάρτα του πολιτή είναι αρνητική, για να έχει τα αρνητικά μόνο χαρακτηριστικά, ή να έχει και ενδεχομένως και θετικά? Κοιτάξτε, είναι σύνθετο θέμα. Υπάρχει η λεγόμενη ηλεκτρονική διακυβέρνηση και υπάρχει και η κάρτα του πολίτη. Λέγοντας ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εννοούμε κατά βάση τις υποστηρικτικές δομές, δηλαδή τους υπολογιστές και τα δίκτυα, με τα οποία θα επικοινωνεί η κάρτα. Η κάρτα μπορεί να μην έχει πολλά πράγματα επάνω της. Μπορεί να έχει τσιπάκι, μπορεί να μην έχει τσιπάκι. Δεν ξέρουμε ακόμη τις προδιαγραφές τις τεχνικές, θα μας πούνε. Αλλά είτε έχει τσιπάκι είτε δεν έχει, αυτή θα μιλάει εντός εισαγωγικών με κάποιες βάσεις δεδομένων. Εκεί αρχίζει και μπλέκεται το θέμα. Θα είναι μία, θα είναι πολλές, θα είναι διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, θα είναι ανεξάρτητες. Πολλές βάσεις δεδομένων σε διαφορετικά υπουργεία για διαφορετικά θέματα. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, έτσι, τα στοιχεία του δημοτολογίου, τα οικογενειακή μερίδα, διάφορες πληροφορίες που αφορούν τον πολίτη συλλέγονται σήμερα, καταγράφονται. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές τηρούνται σε διαφορετικές βάσεις. Με μία κάρτα όμως και με ένα κοινό κωδικό, όλες αυτές οι βάσεις ενοποιούνται. Μάλιστα. Και μπορεί να ενοποιηθούν σε ένα Υπουργείο, να μαζευτούν όλα τα στοιχεία εκεί, ή το κάθε Υπουργείο, κάθε φορά που ζητείται ηλεκτρονικά, να εισφέρουν τις πληροφορίες. Είναι διαφορετικής τάξης δηλαδή θέμα το να έχω εγώ τη δυνατότητα να βάζω τη φορολογική μου δήλωση ηλεκτρονικά στο ίντερνετ, και διαφορετικό να χρησιμοποιώ μια κάρτα που θα κάνω και τη δήλωση και τη συνταγογράφηση και θα πάρω και τα λεφτά του φτωχού και θα πηγαίνω και στην τράπεζα να τη χρησιμοποιήσω. Και σαν κάρτα υγείας και σε οτιδήποτε. Εκεί αρχίζει σταδιακά και ενοποιείται το προφίλ των πολιτών. Είναι ένα θέμα λοιπόν το ότι καταγράφονται πτυχές της ζωής του πολίτη, και ένα άλλο θέμα το ότι ενοποιούνται οι στοιχεία της ζωής του πολίτη. Και εάν είναι απλή, τελείως απλή η κάρτα, δηλαδή δεν έχει τσιπάκι, τότε γιατί να αλλάξουμε? Δηλαδή, η παλιά ταυτότητα μια χαρά είναι. Nice. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Π.χ. τι χρειάζεται μια καινούργια ταυτότητα για να με εξυπηρετεί καλύτερα το κράτος? Όχι βέβαια. Να οργανωθεί το κράτος να με εξυπηρετεί καλύτερα. Όταν πάω να πάρω ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, κάνω 5 δευτερόλεπτα, 10. Στείνομαι στην ουρά, παίρνω το χαρτί, φεύγω. Αμέσως με εξυπηρετεί ο Δήμος. Τι θα μου προσθέσει μια κάρτα? Δεν προσθέτει τίποτα. Η αναγνώριση είναι το στοιχείο το πολύ αρχικό. Αλλά λες ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα. Μετά την αναγνώριση, αν το κράτος έχει οργανωθεί, τότε μπορεί να με εξυπηρετήσει. Αν λοιπόν δεν φταίει η κάρτα, δεν θα φέρει κάρτα την οργάνωση και την εξυπηρέτηση, οι δομές θα τη φέρουν. Τώρα, η κάρτα κάνει αυτή την ενοποίηση, στην οποία είμαστε κάθετα αντίθετοι. Δηλαδή, προτιμάμε ανεξάρτητες, μη διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων με 5-10 κωδικούς. Δεν πειράζει, δεν παθαίνουμε τίποτα να έχουμε 5 κωδικούς. Δηλαδή, πόσες φορές θα χρειαστούμε το δημοτολόγιο, πόσες φορές θα χρειαστούμε το αφημί? Κάθε φορά πάμε φορεία, μια φορά το χρόνο, 2-3, οι απλοί πολίτες. Άρα, για να καταλάβουμε και οι θεατές, να το τονίσουμε, η ενοποίηση είναι η που δημιουργεί κινδύνους. Ακριβώς. Και τώρα, όχι εξεχωριστές, ας πούμε, και κάρτες που αφορούν την υγεία, εντάξει, υπάρχουν διάφορα ζητήματα επιμέρους και γιορτές, αλλά η ενοποίηση είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Δεν έχουμε πρόβλημα να τηρούνται κάποια στοιχεία μας, αλλά να είναι ανεξάρτητα τα στοιχεία. Όχι διασύνδεση. Η διασύνδεση των πηγαίνει. Και γιατί αυτό? Γιατί όπως είπε ο κ. Χρυσοκιωτακάκος, δεν υπάρχει πουθενά ασφάλεια. Είναι ανέκδοτο η ασφάλεια. Δεν υπάρχει ασφάλεια στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το πιο πιθανό είναι ότι θα κλαπούν. Μάλλον το σίγουρο είναι ότι θα κλαπούνε. Το αυτό που δεν ξέρουμε είναι πότε θα κλαπούνε τα στοιχεία μας. Να ρωτήσω μια στιγμή. Ένα παράδειγμα χοντρό. Ναι, πολύ, έτσι. Ένα παράδειγμα. 47χρονος Ουκρανός στην Ομόνια συνελήφθη με το TaxisNet στην τσέπη του, με ένα CD. Τώρα το 2012, έχει περάσει, έχουμε φτάσει στο 2015 και ακόμα δεν ξέρουμε πού το βρήκε. Είχε στοιχεία Ε9, Ε1, κατοικία, εισοδήματα, είχε τα πάντα. Μάλιστα. Πού τα βρήκε ο Ουκρανός? Μερικά παραδείγματα θα μας δείξεις, νομίζω. Δεν ξέρω και μερικά παραδείγματα. Αργότερα. Ήθελα να ρωτήσω τότε. Έτσι τώρα μου δημιουργείς, ας πούμε, το ερώτημα, και ξεχωριστές κάρτες να έχουμε, εφόσον θα είναι ηλεκτρονικά, δεν διατρέχουμε τον κίνδυνο κάποιος να τις ενοποιήσει? Ακριβώς. Γιατί όταν μπαίνουμε στη λογική της κάρτας, μετά δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω, και να είναι πλαστική και να είναι μόνο για τα λεφτά του φτωχού, αύριο μεθαύριο θα κάνει κάτι ακόμη. Και ποιο είναι το τέλος? Το τέλος είναι μία κάρτα, ένα τσιπάκι για τα πάντα. Τότε γιατί ας πούμε μας εξυπηρετεί, βέβαια, κάρτα, ξέρω κι εγώ, να έχουμε για την εφορία, π.χ., λέω, ή για κάποιο άλλο? Δεν χρειαζόμαστε, έχουμε τον κωδικό του τάξη. Να μην την έχουμε καθόλου. Δεν χρειαζόμαστε κάρτα για την εφορία. Έχουμε τον κωδικό του τάξη. Μπαίνουμε, εξυπηρετούμαστε. Αντιμετωπίζετε εσείς κανένα πρόβλημα στην υποβολή της Δήμου? Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Για να το διευκρινίσουμε, λέτε ότι καμία
καμία απολύτως κάρτα. Εμείς είμαστε κατά των καρτών γενικώς. Για να γίνει καταληπτός. Δεν χρειαζόμαστε κάρτες. Έχουμε τους κωδικούς μας, μπαίνουμε, εξυπηρετούμε μια χαρά. Τους κωδικούς. Δηλαδή, έχουμε εκτεθεί ως άνθρωποι, ως πρόσωπα στις βάσεις δεδομένων σε εντός εισαγωγικών ικανοποιητικό βαθμό. Δεν χρειάζεται άλλη έκθεση, δεν χρειάζεται άλλη ενοποίηση. Μάλιστα. Ό,τι ήταν να δώσουμε, το δώσαμε. Χτίστηκε ό,τι χτίστηκε, φτάνει μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πάντως είναι απορίας άξιων. Δηλαδή το πρώτο πράγμα η κάρτα. Αυτό που ήθελε ο Γιώργος με τα Μανίας, με τόση λαχτάρα. Το πρώτο πράγμα η κάρτα. Δεν υπάρχουν άλλα πράγματα. Ωραία. Για να ρωτήσουμε λοιπόν και τον αεροπολίτη, κύριο Γιωτακάκο, μάλιστα. Αν συμμερίζεις αυτή την άποψη, έχεις κάποια διαφοροποίηση ή ταυτίζεται απόλυτα η άποψή σου με του κύριο Δαμόπουλου. Κύριε Βασιλιάδη, πιστεύω ότι ταυτίζεται απόλυτα η άποψή μου με του κύριο Δαμόπουλου. Και πέραν αυτού, βεβαίως και η σύγκληση ή η ενοποίηση των μεγάλων βάσεων δεδομένων είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, διότι οποιοσδήποτε κακόβουλος χρήστης, ο hacker που λέμε στην απλή γλώσσα, για να μιλήσουμε και ελληνικά, ναι. Όταν έχει πρόσβαση, όταν μπορεί να επιτεθεί σε ένα σύστημα, άλλο να πρέπει να επιτεθεί σε 10 συστήματα και άλλο να μπορεί να επιτεθεί σε ένα. Μάλιστα. Και όταν, παρόλο που θα δείξουμε παραδείγματα, όταν έχουν γίνει κακόβουλες επιθέσεις στη NASA, στο Λευκό Οίκο, και στο TaxisNet και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς, στην Ειρηνική Διαβουλή. Θα αναφέρω για το βίντεο τον Ομπάμα. Ναι, είχε βγει στην ιστοσελίδα, στην προσωπική ιστοσελίδα του Προέδρου της Αμερικής, ότι ο Ομπάμα ήταν νεκρός. Δηλαδή, γιατί μιλάμε, επομένως, ακόμα και αν δεν μιλήσουμε για την ενοποίηση των βάσεων δεδομένων, αυτό καθ' αυτό, όταν κάποιος μπορεί να έχει δυνάμει, έχει πρόσβαση στον τραπεζικό μου λογαριασμό από μόνο του ή στην εφορία ή στην υγεία, μπορεί να μου κάνει ζημιά. Στον οποιοδήποτε τομέα μπορεί να είναι πολύ άσχημη. Μπορεί, ας πούμε, να έχω ρέζο θετικό και να πειράξει κάποιο ρέζο αρνητικό και να μπω εγώ στην εντατική και να με στείλω αδιάβαστο, ας πούμε, και πολλά άλλα. Μπορεί κάποιο να έχει ζάχαρο, να διαγραφεί από την κάρτα. Άρα έχουμε μια τραγική κατάληξη που μπορεί να έχει κάποιο. Μια τραγική κατάληξη. Με τη χρήση. Με τη χρήση, πιστεύω, έτσι κι αλλιώς και των διαφορετικών καρτών, ας το πούμε, είναι ήδη επικίνδυνο. Άρα με αυτή την έννοια είμαστε αντίθετοι προς κάτω. Και βέβαια. Πόσο μάλλον με την ενοποίηση. Βέβαια, εγώ είμαι απίστευτα τεχνοκράτης. Από μικρό παιδί, έτσι έπαιζα με κολλητήρια, φτιάχνα πομπούς και εξακολουθώ να είμαι. Δηλαδή, πιστεύω μάλλον σου φαίνεται ότι η χρήση της τεχνολογίας, πιστεύω είναι απολύτως θεμητή και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο με μια κάρτα να μπορείς να κάνεις τα πάντα, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Όταν δεν έχουμε τα εχέγγυα για αυτές τις προϋποθέσεις και υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό, τότε γιατί μιλάμε. Μάλιστα. Βεβαίως, το ίντερνετ και η τεχνολογία, η πληροφορία, όλα αυτά είναι και θετικά και αρνητικά, να το πούμε έτσι. Πάντα υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία. Δίκοπο μαχαίρι. Οπότε, ας πούμε, η χρήση τους βασικά. Δηλαδή, τι χρήση θα κάνει και το κράτος, τι θα κάνουν οι υπηρεσίες, είναι και αυτός ένας από τους παράγοντες. Εκεί, ας πούμε, πώς θα εξασφαλιστούμε, κατά την άποψή σου, πάνω σε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ποιος εμπιστεύεται το κράτος σήμερα. Ξεκινάμε από αυτή την αρχή. Μπορεί ο πολίτης να εμπιστευτεί το κράτος. Επίσης, συζητήσαμε πριν και λέγαμε για βάση δεδομένων. Βάση δεδομένων, οι υπόλοιποι συνάδελφοι θεωρήσαν ότι είναι μια βάση δεδομένων στον ελλαδικό χώρο. Εγώ μπορώ να σας πω και για εσένα μια παγκόσμια βάση δεδομένων. Να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε κράτος θέλει να βρει οποιονδήποτε πολίτη. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Επίσης, μιλάμε για καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του ατόμου. Το ΙΝΚΑ λέει η κάρτα ρουφιάνωση των καταναλωτών και των πολιτών σε προέκταση, έτσι, και το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Έτσι το ονομάζουμε αυτή τη συγκεκριμένη κάρτα. Εγώ απορώ πως μια αριστερή κυβέρνηση, έτσι, επιτρέπει να γίνεται καταπάτηση των δικαιωμάτων. Ποια είναι η ερμηνεία δική σου? Γιατί πραγματικά, δηλαδή, θυμίζει άλλες εποχές. Δεν ήταν βέβαια η κάρτα του πολίτη, αλλά ήταν ο χάρτινος φάκελος. Ο χάρτινος φάκελος. Είναι... Βεβαίως. Εντάξει, εκεί ήταν το πρωτόγονο σύστημα, αλλά βασικά η ουσία δεν είναι η ίδια. Να σας πω ποιο είναι το χειρότερο. Στείνουν μια τέτοια υποδομή που στο μέλλον οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, φασιστική κυβέρνηση θέλετε, μια οποιαδήποτε, μια διθρακτορική κυβέρνηση, ναι, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την βάση δεδομένων που θα έχει στήσει μια αριστερή κυβέρνηση και μέσα εις βάρος της, εναντίον της θα έρθει. Γιατί ξεχνάμε ότι η αριστερά μια ζωή ήταν. Τη δείχνανε.
Έτσι, τα κυνηγήσανε. Ναι. Τους βάζανε φυλακή, τους πηγαίνανε. Και, τα ξέρουμε στην ιστορία. Τώρα με ένα τσιπάκι θα τους έχουν. Φτιάχνουν λοιπόν το δικό τους θάνατο. Μάλιστα. Αν το θέλετε έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πώς κάποιος από εσάς. Δηλαδή δεν χωράει στο μυαλό μου πραγματικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, υποτίθεται. Αν και το αριστερά, εγώ το βάζω σε εισαγωγικά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, γιατί εντάξει, έχω ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, αλλά δεν θέλω τώρα να παρεύω, ας πούμε, σε μια άλλη κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, μου παραμένει πραγματικά ανεξήγητο και δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, ποια είναι η λογική την οποία αυτοί οι ίδιοι βάζουν, ακολουθώντας και την πολιτική του Γιώργου του Παπανδρέου, που γνωρίζουμε για την παγκόσμια διακυβέρνηση, η οποία και με την κάρτα του πολίτη κατά κάποιο τρόπο ένα μέρος θα είχε εξασφαλιστεί. Γιατί όταν, όπως είπες εσύ, ότι παγκόσμιο είναι αυτό το, θα μπορούσε να γίνει αυτό το σύστημα, άρα ελέγχεται και η ολόκληρη φίλιος και δεν είναι μονάχα θέμα της Ελλάδας, έτσι, για να μην το επικεντρώσουμε μονάχα στην Ελλάδα. Ποια είναι όλος αυτός ο προβληματισμός που μας οδηγεί? Τι να σας πούμε. Είναι απορία πραγματικά. Εγώ δεν μπορώ να τα απαντήσω. Μήπως δεν έχουν ενημερωθεί. Αλλά έχω και τον προβληματισμό. Το 2010 ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με την Ερώτη-Διώτη κατέθεσε μία επερώτηση στη Βουλή για την Κάρτα προς τον κύριο Ραγκούση και τον Παπαντρέο. Δηλαδή ξέρουν τα βασικά. Μήπως υπάρχει ως πρόβλεψη στο μνημόνιο, έτσι, να έρθει αυτή η κάρτα, αλλά τώρα το υποσχεθήκαμε και μόνοι μας. Υπάρχει μια δέσμευση. Ναι, υπάρχει μια δέσμευση. Ναι, αλλά τώρα το υποσχεθήκαμε και μόνοι μας. Είναι στα 7 μέτρα του Βαρουφάκη. Να είναι τόσο ένθερμος ο Βαρουφάκης, δεν ξέρω από πού έρχεται αυτό το πράγμα. Μήπως οι αγνοί αριστεροί εντός εισαγωγικών δεν το θέλουν και απλά δεν έχουν εκφραστεί ακόμη. Μην μου πεις όμως ότι ο Βαρουφάκης είναι αριστερός. Δεν ξέρω τώρα. Τους δύο τελευταίους μήνες έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βαρουφάκης και μιλάει και μόνος του. Τους δύο τελευταίους μήνες έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Εντάξει, εγώ τα λέω ομά και ανοιχτά. Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Με πάθος μάλλον. Θέλω να παρουσιάσω κάνα δύο πραγματάκια, κάνα δύο στοιχεία. Το Βήμα, εφημερίδα Το Βήμα στις 22 Φεβρουαρίου. Έβγαλε ένα δημοσίευμα που λέει «Είμαστε όλοι ψηφιακά γυμνοί». Για να μην τα λέμε εμείς, έτσι. Τα λέει και Το Βήμα. Και μιλάει με πολύ χοντρές λέξεις. Γιατί? Επί 3 χρόνια υπήρχε μια ομάδα hackers, η Karna Bank, πώς λέγεται, που ήταν μέσα σε 100 τράπεζες σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Επί 3 χρόνια και εξάφρισε $1 δισεκατομμύριο, χωρίς να τους μυριστεί κανείς. Άρα λέει Το Βήμα που πάμε. Κάτι, δηλαδή, αν οι ιδιωτικές βάσεις δεδομένων με τις κάρτες, τις χρεωστικές, τις πιστωτικές, δεν είναι ασφαλείς και τα λεφτά φεύγουν αέρα, τι θα γίνει με τις δημόσιες βάσεις δεδομένων? Που όπως θυμόμαστε, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι και διεφθαρμένοι. Έτσι, τους λέγανε ότι είναι διεφθαρμένοι. Δηλαδή, υπάρχουν καλοί σίγουρα, έτσι, δεν είναι διεφθαρμένοι κατά βάση, αλλά κάποιοι θα βρεθούν όμως να δελεαστούν. Όταν πέσει ο χρυσός στα πόδια, θα το δώσουν το φλασάκι. Μου επιτρέψει για τους υπαλλήλους. Γιατί υπάρχει αυτό τώρα στο διεθνή περίγυρο, κυρίως από μέρος της Γερμανίας, όπου μας κατηγορούν. Ναι, κλέφτες, απατεώνες, ληστές, λοποδίτες κτλ. Και λέμε συλλήβδη. Και η γενίκευση πάντοτε είναι κακή. Mm. Όπως και εμείς, ας πούμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι η Γερμανία είναι Νάτσι κτλ. Mm. Θα ήταν αρνητικό. Επειδή τυχαίνει να κάνω και μια αυτοπροβολή. Τυχαίνει να είμαι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Και έχω δημιουργήσει ολόκληρο δίκτυο από οργανώσεις, αντιφασιστικές προσωπικότητες, οι οποίοι είναι ευαίσθητοι τα θέματα δημοκρατίας και τα λοιπά και μας συμπαραστέκονται. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια ευαισθησία γενικότερη σε αυτό το θέμα, δηλαδή δεν είναι όλοι οι ίδιοι και εν πάση περιπτώσει υπάρχει η ανησυχία. Αλλά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα τώρα, σε αυτή τη φάση της κρίσης, επιπλέον δηλαδή να έχουμε και αυτή την αγωνία του ηλεκτρονικού φακελώματος, πάει πολύ κατά την άποψή μου και πραγματικά δεν το χωράει ο νους μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήθελα να παρουσιάσεις μερικά ακόμη στοιχεία. Ναι. Ο Σνόουντεν είπε πρόσφατα ότι τόσο η NSA όσο και η Βρετανική Υπηρεσία Αντικατασκοπίας ήταν για χρόνια στα συστήματα της Gemalto. Η Gemalto είναι μια εταιρεία που προμηθεύει κάρτες του πολίτη και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε 25 χώρες του κόσμου. Να σας πω παραδείγματα. Βέλγιο, Τσεχία, Φιλανδία, Σουηδία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Κατάρ, Ομάν, Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και σε άλλες περιοχές. Έτσι, δηλαδή, τι κάνουμε, φτιάχνουμε ένα σύστημα. Βάζουμε τα στοιχεία των πολιτών και μπαίνει η Αμερική όμορφα και ωραία και τα ρουφάει όλα. Όποιος θέλει, όποιος μπορεί να μπει. Πριν
πριν μας δείξεις τώρα το φιρμάκι που έχεις, τι έχεις να μας δείξεις ηλεκτρονικά, ήθελα να ρωτήσω, μας είχατε πει ότι ορισμένες χώρες ήδη έχουν αποφασίσει να αρνηθούν την κάρτα του πολίτη, ή δεν ευσταθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν ξέρω, η Αγγλία, η Δανία, υπάρχουν χώρες δηλαδή οι οποίες έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα και έχουν αποφασίσει τα κοινοβούλια τους ότι δεν θέλουν την κάρτα του πολίτη. Τι γνώμη έχεις? Ή τι ξέρεις, ή τι μπορείς να μας ενημερώσεις από αυτής της πλευράς? Δηλαδή, όλοι ενιαία, άντε η κάρτα του πολίτη, ή υπάρχουν ήδη συζητήσεις και αποφάσεις διαφοροποίησης από αυτό το πράγμα? Υπήρξαν αρκετές χώρες οι οποίες αρνήθηκαν την κάρτα του πολίτη και θα ήθελα να ξεκινήσω κυρίως από την Αγγλία. Η Αγγλία ως γνωστόν τουλάχιστον... Όπου έχεις δράσει, έτσι. Ναι. Έτσι, όπως σας είπα, πέραν της ακαδημαϊκής μου ιδιότητας και των σπουδών μου, σαν απλώς έτσι, πολίτης, έζησα 15 χρόνια στην Αγγλία. Η Αγγλία δεν είχε ποτέ ταυτότητα. Την εποχή που εμείς είχαμε ταυτότητα, με αναγραφόμενο το θρήσκευμα, την παλιά ταυτότητα που είχαμε την πλαστική. Όμως δεν είχε και το σύνταγμα. Τη γνωστή, με το δακτυλικό μας αποτύπωμα. Οι Άγγλοι δεν είχαν ταυτότητα. Μέχρι πότε? Και μου είχε προξενήσει. Ποτέ δεν είχαν ταυτότητα. Αλήθεια? Το οποίο μου είχε προξενήσει πολύ μεγάλη εντύπωση. Όπως επίσης, να σας πω και το εξής, ότι το αγγλικό δίπλωμα που έπρεπε πλέον ζώντας στην Αγγλία να έχω αγγλικό δίπλωμα οδήγησης. Ήταν τότε ένα παλιό πράσινο, μετά έγινε ροζ, μετά έγινε πανευρωπαϊκό, αλλά την εποχή που έζησα εγώ στην Αγγλία δεν είχε καν τη φωτογραφία, το δίπλωμα, οδήγηση, δεν είχε καν τη φωτογραφία. Παράξενο. Επομένως, καταρχάς, που μιλάμε για την Αγγλία, μιλάμε για μια προηγμένη χώρα και τεχνολογικά και οικονομικά, και φυσικά ήταν μια πρώην αυτοκρατορία που έπρεπε να ελέγξει αυτοκρατορίες με κάποιο τρόπο, όπως κάθε αυτοκρατορία. Δεν το λέμε, δεν περνάμε κρίση στο με ποιο τρόπο ελέγξει μια αυτοκρατορία. Έτσι. Ναι, ναι. Αλλά με όλη αυτή την πείρα, θα έλεγα, μιας αυτοκρατορίας, δεν θεώρησαν ότι υπήρχε λόγος ο πολίτης να έχει ταυτότητα. Μάλιστα. Φτάσαμε λοιπόν για να ελέγχω κατά κάποιο τρόπο τον πολίτη. Λες και δεν ξέρω ποιος είναι ο καθένας. Όταν ήρθε η στιγμή να μιλήσουν για ηλεκτρονική ταυτότητα, και είχαν νομίζω, από όσο θυμάμαι, έτοιμες ηλεκτρονικές ταυτότητες, αποφάσισαμε από αντίδραση νομίζω 100.000 ανθρώπων μόνο σε μια Αγγλία που δεν είναι των 10 εκατομμυρίων, είναι των 60 νομίζω εκατομμυρίων πληθυσμού. Μάλιστα. Σήμερα αυτές οι 100.000 υπογραφές, 100.000 φωνές, οι 100.000 αντιδράσεις σε μια χώρα με τον εξαπλάσιο πληθυσμό από την Ελλάδα, έφεραν το αποτέλεσμα να πει ο ίδιος ο James Cameron, μάλιστα μπορώ να κοιτάξω να σας πω ακριβώς τι είπε, ότι εγώ την καταργώ. Μάλιστα. Τέλος. Και είχε και μεγάλο κόστος. Εκλογικά εννοείς? Όχι, είχε μεγάλο κόστος η κάρτα. Η διακίνηση της κάρτας. Ότι αυτή η απόφαση είχε μεγάλο κόστος σε εκλογικό. Το οποίο έγινε απολύτως αποδεκτό και με μεγάλη χαρά και στο κοινοβούλιο. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που αντιδρούν, βέβαια. Πάντα υπάρχει ο αντίλογος. Αλλά έγινε ευρέως αποδεκτή η απόφαση αυτή με την αντίδραση 100.000 ανθρώπων. Σήμερα, από όσο θυμάμαι, ο πρόεδρος έχει περίπου 100.000 υπογραφές μαζεύσει. Χωρίς να χρειαστεί δημοσκόπηση. Δημοψήφισμα. Χωρίς να χρειαστεί δημοψήφισμα. Σήμερα έχουμε μαζέψει 100.000 υπογραφές σαν πράος σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων με 6 φορές λιγότερο πληθυσμό και δεν φαίνεται να έχει αυτή την απήχηση για κάποιο λόγο. Μάλιστα. Φαίνεται ότι στην Ελλάδα και το καλό το κάνουμε καλύτερο, αλλά και το κακό το κάνουμε χειρότερο. Μάλιστα. Λέω σαν Μανιάτη τώρα, έτσι. Με την ιδιότητα του Μανιάτη. Εντάξει. Αλλά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, θα μπορούσε ίσως ο κύριος Αδαμόπουλος να δείξει. Ναι. Μια στιγμή να ρωτήσω πάνω σε αυτό, για να μετέχουμε όλοι στη συζήτηση, ο κύριος Πυλάκης επιλά της. Με συγχωρείς, έτσι, αν κάνω κανένα λάθος, το επαναρθώνω. Αυτό έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει, και μια δική σου άποψη πάνω σε αυτό το θέμα πριν δούμε τώρα μερικά άλλα σημειότυπα. Σας πω την άποψη του ΕΝΚΑ, έτσι. Εμείς πιστεύουμε ότι με την αστυνομική ταυτότητα που έχουμε, μόνο με αυτή, ούτε χρειάζεται ΆΜΚΑ, ούτε χρειάζεται αφημί, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι το μόνο στοιχείο. Ουσιαστικά η ταυτότητα κάνει μια ταυτοποίηση του προσώπου ότι είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και μιλάμε για οντότητα, δεν μιλάμε όμως για αριθμούς. Δεν μιλάμε για αριθμό ΆΜΚΑ, δεν μιλάμε για αριθμό ΑΦΜΗ, δεν μιλάμε για οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για τον άνθρωπο. Εδώ πέρα λοιπόν έχει και το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάρει καν τον ΆΜΚΑ και δεν τους δίνουν σύνταξη.
Το δικαίωμα στη σύνταξη που λέει ο κ. Παπανδρέου είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουμε πληρώσει. Δεν μας χαρίζει το κράτος τη σύνταξή μας. Την έχουμε πληρώσει και αν θέλετε είναι ανταποδοτική. Πληρώνω για να μου τη δώσει τα γεράματά μου τη σύνταξή μου. Δεν έχω άμκα ή και δεν έχω άμκα. Δεν μπορεί να το σκεφτεί. Και έχουν φτάσει τώρα ο κόσμος να πηγαίνει στα δικαστήρια και να μην τους δικαιώνουν γιατί επειδή δεν έχουν άμκα. Αυτό, είναι, αυτό και αν είναι φασισμός. Σωστό. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο έτσι σε μια πιο εξειδικευμένη λεπτομέρεια. Κοιτάξτε, ένα σημαντικό επιχείρημα όσων αποδέχονται την κάρτα είναι ότι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν. Λέω, εγώ είμαι καθαρός άνθρωπος. Ας μου τα κλέψουν, η ζωή μου είναι διάφωνη. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Το λέω και εγώ, αλλά δεν ξέρω. Εντάξει. είναι προστατεύω τον εαυτό μου έτσι. Εγώ δεν θα σας μεταφέρω δικές μου απόψεις, θα σας μεταφέρω πράγματα που βρήκαμε στο εξωτερικό, που μεταφρασμένα, έτσι, απαντήσεις που δίνουν διάφοροι ειδικοί επί του θέματος. Υπάρχουν διάφορα έτσι, τσιτάτα, αλλά και κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες δείχνουν ποιος είναι ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται δυνητικά όταν κάποιος μπαίνει σε τέτοια συστήματα και λέει: εγώ δεν έχω πρόβλημα. Από τη στιγμή λοιπόν λέει κάποιος ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ωραία, και εμείς το απαντάμε: αφού δεν έχεις κάνει κάτι κακό, δεν υπάρχει λόγος να παρακολουθήσει. Μόνο αν έχεις κάνει κάτι κακό πρέπει να πάει. Δεν μπορεί να παρακολουθούνται όλοι επειδή κάποιοι πιθανώς κάνουν κάτι κακό. Το τι είναι κακό, το τι είναι κακό, το ορίζουν οι κυβερνήσεις. Και οι κυβερνήσεις αλλάζουν και έχουν την τάση να αλλάζουν για τον ορισμό του τι είναι κακό. Δεν ισχύει διαχρονικά το τι είναι κακό. Σήμερα κάτι δεν είναι κακό, αύριο μπορεί να είναι κακό. Και αν είναι καταγεγραμμένο, κινδυνεύεις. Σωστό. Γιατί εσύ, δηλαδή το κράτος ή κάποια ιδιωτική εταιρεία, μπορεί να κάνεις κάτι κακό με τα στοιχεία που έχεις συλλέξει σε μένα. Να μου αλλάξεις τα στοιχεία. Να και μένα, μπορεί να κάνω και εγώ κανένα κακό. Ο Ρισελιέ έλεγε: δώσ' μου 6 γραμμές γραμμένες από το χέρι του πιο έντιμου ανθρώπου του κόσμου και θα βρω κάτι μέσα σε αυτές για να τον κρεμάσω. Έτσι έλεγε ο καρδινάλιος Ρισελιέ. Λοιπόν, όλοι μας έχουμε πράγματα που πρέπει να τα κρύψουμε, αλλά αυτό δεν είναι δουλειά του κράτους να τα γνωρίζει. Να δώσουμε παραδείγματα. Συνήθειες, ασχολίες, χόμπι. Αδυναμίες, αποφάσεις, επιλογές προσωπικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές. Όλα αυτά χρησιμοποιώντας την κάρτα και θα έπρεπε να δείξουμε ένα παράδειγμα χρήσης της κάρτας, τα καταγράφονται. Γιατί σου λέει σιγά, με την κάρτα η διευκόλυνση είναι. Τι πρόβλημα υπάρχει καταγραφή. Και ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Κάποια άλλη κυβέρνηση αργότερα, γιατί χτίζουμε την υποδομή, όπως είπε ο κ. Πιλάτης. Να σας δώσω παραδείγματα. Τα στοιχεία που έχει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Έχει οι αθήσεις και ανίατες αρρώστικες. Έχει τα ψυχοφάρμακα που παίρνει ο Έλληνας σήμερα. Πόσοι Έλληνες παίρνουν ψυχοφάρμακα και σε τι ποσότητα. Τα φάρμακα που παίρνει ο καθένας. Έχει το σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, τα στοιχεία του σχολείου των παιδιών, την επίδοση των παιδιών, τις απουσίες των παιδιών, τις ποινές των παιδιών. Γιατί αυτά πρέπει να είναι στο διαδίκτυο. Αυτό... Γιατί να μαζεύονται στο Υπουργείο Παιδείας. Μας τρομοκρατείς γιατί... αυτά που λες. Γιατί, γιατί να χτίζεται ένα προφίλ του παιδιού, έτσι. Ας μείνει στο παρελθόν το τι έκανε στο σχολείο. Δεν χρειάζεται, ξεκινάει τη ζωή του μετά. Οι καταναλωτικές προτιμήσεις, θρησκευτικές πεποιθήσεις, πολιτικές πεποιθήσεις, τι εφημερίδες αγοράζω, τι σύνδρομες σε συλλόγους, φορείς, κόμματα πληρώνω. Ελέγχεσαι απόλυτα. Ναι. Δηλαδή είναι καθολική καταγραφή. Μάλιστα. Δεν είναι παρακολούθηση ότι έχει βάλει έναν Έλληνα, παρακολουθεί έναν Έλληνα. Είναι αυτόματη καταγραφή. Οπότε μπορώ εκ των υστέρων να ανατρέξω και να παρακολουθήσω. Αυτό έγινε νομίζω απόλυτα σαφές. Δεν ξέρω. Τι να πω, ηλεκτρονικές μετακινήσεις. Παραδείγματα να δείξει. Μετακινήσεις στα διόδια, ηλεκτρονικά διόδια, ξενοδοχεία που μένω, κάρτα εισόδου, εξόδου στην εργασία. Αν ενοποιηθούν όλα αυτά. Τα πάντα. Έτσι, φτάνουμε στο ότι επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον εγκέφαλο, μου άρεσε αυτή η προσέγγιση, γιατί δεν έχουμε φτάσει τεχνικά να ελέγχουμε τον εγκέφαλο, να καταγράψουμε τις κινήσεις, να καταλάβουμε από εκεί πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Να πάμε από άλλη μεριά να ελέγξουμε τον άνθρωπο. Ναι. Θα ήθελα μερικά στοιχεία ακόμη. Ναι. Οι τράπεζες, εδώ παραδείγματα φοβερά. Στο εξωτερικό, μειώνουν το πιστωτικό όριο ενός πελάτη με βάση το ιστορικό αποπληρωμών των πιστωτικών καρτών άλλων πελατών που ψωνίζουν από το ίδιο κατάστημα. Δηλαδή, εγώ χρησιμοποιώ μια κάρτα και υφίσταμαι διάκριση επειδή κάποιος άλλος κάνει κάτι άλλο. Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα στοιχεία. Ναι. Οι τράπεζες έχουν τον τρόπο να γνωρίζουν ποιος χρήστης πιστωτικής χρεωστικής πρόκειται να χωρίσει μετά από ένα χρόνο. Μελετώντας την καταναλωτική του συμπεριφορά και τις όποιες αλλαγές αυτή σε βάθος χρόνου. Αυτό δεν ισχύει για να αγοράζει συχνά γυαλιστικό δωμάτιο. Δεν πρέπει να χωρίσει από τη γυναίκα μου όσες ηλεκτρονικές κάρτες. Όχι, λέμε σε τι κίνδυνο. Γιατί αν έχεις αυξημένο κίνδυνο να χωρίσεις, έχεις τον κίνδυνο να πληρώνεις διατροφή, άρα να σου περιορίσω το όριο στην κάρτα. Μάλιστα. Βλέπετε, συμπεριφορές, καταγράφονται συμπεριφορές.
Το smartphone μπορεί να καταλάβει αν διολυσταίνεις προς την κατάθλιψη. Μειώνεις τις ώρες που είσαι εκτός σπιτιού, είσαι πολλές ώρες στο σπίτι, μειώνεις όμως και τις ώρες που είσαι στο Facebook και στο Twitter. Εμφανίζεις μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Είπατε και για το κινητό τηλέφωνο κάτι. Το κινητό, ναι. Μάλιστα. Να δώσουμε τώρα προβλήματα. Ωραία, αύριο μεθαύριο. Αρρώστιες των παιδιών σήμερα. Πού θα οδηγήσουν αύριο μεθαύριο? Θα σου λέει μικρός, είχες αυτή την ασθένεια. Πήρες αυτά τα φάρμακα, εμφάνισες αυτή την παραβατική συμπεριφορά. Γιατί να σε προσλάβω? Μάλιστα. Γιατί να σε προσλάβω? Δηλαδή στοιχεία τα οποία ούτε καν είχαν φανταστεί οι εταιρείες ότι μπορούν να έχουν στα χέρια τους, θα τα έχουν στα χέρια τους και θα απορρίπτουν ανθρώπους αξιόλογους με πτυχία και περγαμηνές. Γιατί το σύστημα στο παρελθόν κάτι λέει. Φωνάζει το σύστημα. Μάλιστα. Έτσι. Άλλο στοιχείο. Έχεις χρέη. Ωραία. Αυτή τη στιγμή λειτουργείς ως άνθρωπος, είσαι στην κοινωνία, κάνεις πολλά πράγματα. Εάν σου κλείσει την κάρτα το κράτος, επειδή έχεις χρέη, σου λέει έλα πλήρωσε με τα χρέη, αλλιώς δεν υπάρχεις ως άνθρωπος. Γιατί εκθέτουμε τον πολίτη σε ένα τέτοιο κίνδυνο απέναντι σε ένα δεσποτικό κράτος, δυναστικό κράτος? Δεν μιλάμε για το σημερινό. Αυτό δημιουργούν πολλά ερωτήματα. Πραγματικά, δηλαδή, εφόσον είναι έτσι και είναι έτσι όπως τα λέτε, απορώ πραγματικά πώς η ελληνική κυβέρνηση σε αυτή τη φάση, ας πούμε, συνεχίζει αυτό το πρόγραμμα που ήθελε να εφαρμόσει ο Γιώργης Παπανδρέου, και εκεί υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Αναπάντητα. Δηλαδή, αρχίζω και εγώ δηλαδή, να χάνω τον έλεγχο κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν με βάση αυτά τα δεδομένα, και το ερώτημα είναι, και θα το θέσω σε όλους σας, δεν ξέρω αν πλησιάζει και θα δούμε βέβαια και ορισμένα άλλα. Είναι πολύ εντυπωσιακό, να δούμε ένα βιντεάκι. Θα παρουσιάσεις, αλλά θέτω αυτό το ερώτημα θα το έθετα στο τέλος. Δηλαδή πώς μπορούμε να προστατευτούμε, πρώτον να ενεργήσουμε να μην εφαρμοστεί αυτή η κάρτα, ποια μέτρα πρέπει να λάβουμε, γιατί θέλουμε να ενεργήσουμε, είμαστε ενεργοί πολίτες, εγώ τουλάχιστον για τον εαυτό μου το λέω και θα δράσω, χρειάζομαι τα φώτα των ειδικών και ως πολιτών και ως τεχνοκρατών, για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά επιχειρήματα, να βγούμε στην κοινωνία και να πούμε αυτό το πράγμα, είτε είναι αριστερή, είτε δεξιά, είτε οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν μας ενδιαφέρει. Σε αυτή τη φάση μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του άλλου τομεί. Σε αυτό εδώ το τομέα εγκληματί. Έχουμε πρόβλημα εδώ. Μεγάλο. Έχουμε πρόβλημα. Και αν καταφέρουμε να μην εφαρμοστεί, έχει καλώς. Αν όμως εφαρμοστεί, πάλι τι μέτρα μπορούμε, και αν υπάρχουν το αντίδοτο που λέμε, δηλαδή τι μπορούμε να προλάβουμε. Αυτό όμως είναι ένα θέμα που το θέτω έτσι. Θα σε παρακαλούσα να δείξεις. Να δούμε το πρώτο βίντεο που έχουμε φέρει. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό. Είναι βίντεο art. Είναι δηλαδή μια καλλιτεχνική προσέγγιση στον κόσμο της κάρτας. Πώς θα είναι αύριο μεθαύριο η κοινωνία, εάν όλοι οι άνθρωποι υιοθετήσουν κάρτες και όλες αυτές οι κάρτες μιλάνε με διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων. Όπως το λέγαμε. Ένα είδος προσομοίωσης. Προσομοίωση, δηλαδή το τελικό στάδιο. Πώς θα είναι. Αυτό λοιπόν το σκέφτηκε ένας Άγγλος καλλιτέχνης το 2004 με αφορμή την εισαγωγή της κάρτας του πολίτη στην Αγγλία, που μετά καταργήθηκε, σταμάτησε. Είναι λοιπόν η καλλιτεχνική του πρόταση προσφορά. Λέγεται Chris Oakley και το βίντεο λέγεται Ο Κατάλογος. Έτσι, βλέπουμε λοιπόν ένα εμπορικό κέντρο στο οποίο υπάρχουν κάποιες κάμερες. Αυτό είναι αρκετά προωθημένο. Μπορεί να γίνει, αλλά όχι με τις κάμερες αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Είναι προωθημένο σκέψη. Λοιπόν, βλέπουμε κόσμο ο οποίος πηγαίνει έρχεται στο εμπορικό κέντρο και σταδιακά θα ενεργοποιηθούν οι κάμερες. Και να δείτε τι μπορούμε να καταλάβουμε, τι πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε παρακολουθώντας τον κόσμο που περνάει. Λοιπόν, ξεκινάει η κάμερα. Τι βλέπουμε εδώ? Ο καθένας έχει μία ταυτότητα πάντου, μία κάρτα. Όσοι είναι με κόκκινο, παναδοσμένοι κόκκινο, λέει untagged. Δηλαδή είναι χωρίς το tag. Tag είναι η ετικέτα. Μάλιστα. Είναι χωρίς την ετικέτα. Δεν φέρει κοντά την ταυτότητα. Μάλιστα. Είναι χωρίς ταυτότητα αυτός. Και οι άλλοι, όπως βλέπετε, λέει class 1, class 2, class 3, τους ταυτοποιεί, τους κατηγοριοποιεί με κάποιο τρόπο. Δεν μας εξηγεί ο καλλιτέχνης, αλλά αλγόριθμοι είναι. Με κάποια κριτήρια και με βάση τα στοιχεία που περιέχουν οι βάσεις, μπορείς να κατηγοριοποιείς τον κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι υπαρκτό. Αυτό γίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει πανεύκολα. Τι είναι πύλες εισόδου, αυτό που είδαμε πριν, και κατέγραφε ποιος έμπαινε. Ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Περνώντας δηλαδή μέσα από μία πύλη, μπορεί η πύλη να διαβάσει ποιος κάτοχος κάρτας πέρασε. Για να δούμε. Άρα βρισκόμαστε σε κοινωνία Orwell. Ναι, κυριολεκτικά. Συνεχίζει πάλι εδώ. Αυτός επάνω με το κόκκινο σηματάκι που να βοσβήνει, σημαίνει ότι δεν έχει ταυτότητα μαζί του. Είναι untagged.
Αυτό είναι στην Αγγλία. Ναι, είναι. Αλλά δεν απαγορεύτηκε που είπατε. Αυτό είναι καλλιτεχνική προσέγγιση. Δεν έχει γίνει. Δεν είναι ρεαλιστικό. Είναι πώς το φαντάζεται ένας καλλιτέχνης. Σωστό. Λοιπόν, personal inventory. Οι αγορές που έχει κάνει η κυρία αυτή στο παρελθόν. Πάρα πολύ ωραία. Εάν είναι διασυνδεδεμένας η βάση δεδομένων των πολυκαταστημάτων, βεβαίως και μπορεί κάποιος να ανατρέξει στη βάση και να δει τι έχει αγοράσει στο παρελθόν. Με το πάτημα ενός κουμπιού, πανεύκολα. Αν έπαξε και είναι γραμμένο, προσφέρεται από τη βάση. Συνεχίζουμε. Πάλι στην άλλη κυρία, άλλος κύριος στην εκεί, τι αγοράζει αυτός. Transaction history, current cycle. Δηλαδή, τι αγορές έχει κάνει την τελευταία περίοδο. Έτσι, τι προϊόντα αγόρασε, τι αγορές έχει κάνει από κάτω. Είναι πελάτης δηλαδή που αξίζει να του στείλω ένα πολιτή δίπλα. Διαθέτει χρήμα. Μάλιστα. Ή απλά μπήκε να κόψει βόλτα. Για να δώσει το παρελθόν του τι έχει αγοράσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε και εδώ πάλι τα ίδια. Κοιτάζει ιστορικό, inventory. Εδώ μιλάνε και τα προϊόντα, εντυπωσιακό. Δηλαδή, RFID, προϋποθέτει ότι θα χρησιμοποιούν αυτές οι κάρτες μια τεχνολογία που δεν μιλήσαμε καθόλου, την RFID τεχνολογία. RFID αυτή τη στιγμή έχουν τα προϊόντα. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμη τεχνολογία για τη διαχείριση του αποθέματος. Είναι καταπληκτικό στη διαχείριση του αποθέματος. Όταν περνάει στον άνθρωπο, πλέον και ο άνθρωπος γίνεται απόθεμα. Διαχειρίζουμε πρόβατα, διαχειρίζουμε αγελάδες, διαχειρίζουμε κοντέινερ. Έτσι, μαζική διαχείριση ανθρώπων. Απόλυτος κατανοητής. Υπάρχει μια εταιρεία, η Frost & Sullivan. Αυτή είναι διεθνής πολυεθνική, δεν έχει έδρα στην Ελλάδα. Τη θεωρεί μικρή χώρα την Ελλάδα. Το 2011 λοιπόν έκανε ένα συνέδριο για τις κάρτες. Ξαναβλέπουμε την πύλη εισόδου. Ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει από το κτίριο. Αυτή λοιπόν έκανε ένα συνέδριο για τις κάρτες, γιατί τις κάρτες τις θεωρεί ότι είναι μια ανερχόμενη αγορά. Όπου κάποιες εταιρείες παράγουν και κράτη τις αγοράζουν. Αυτή λοιπόν έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει: με μια μοναδική ταυτότητα, ήταν σαν να μιλούσε απευθυνόταν προς τις κυβερνήσεις. Λέει: ξυπνάτε, κυβερνήσεις. Με μια μοναδική ταυτότητα, η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις φυσικές κινήσεις κάθε πολίτη, αλλά και την ψηφιακή του δραστηριότητα σε καθημερινή βάση. Το προτάσεως επιχείρημα εταιρεία συμβούλων προς τις κυβερνήσεις να σπεύσουν να υιοθετήσουν το σύστημα των καρτών. Αυτό το φυσικές κινήσεις είναι ολόκληρη ιστορία, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε σήμερα. Είναι η τεχνολογία του RFID, όπου από απόσταση μπορεί να βλέπει, να διαβάζει ένα μηχάνημα που βρίσκεται ο κάτοχος κάθε στιγμή. Που βρίσκεται και τι κάνει κάθε στιγμή. Λοιπόν, φτάνουμε σε ένα πάλι έτσι πολύ δραματικό. Κοιτάξτε τη σκηνή αυτή, πλησιάζει. Και εστιάζει σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι κάθονται και τρώνε. Λοιπόν, και βγάζει ανάλυση. Εδώ τι έχει τις αγορές τους σε προϊόντα, σε τι τροφές έχουν αγοράσει, και δεξιά την πρόγνωση που δίνει το σύστημα για τις πιθανές ασθένειες που θα έχουν στο μέλλον. Λοιπόν, αυτό είναι εφιάλτες. Αυτό είναι ο ορισμός του εφιάλτη. Και γίνεται πανεύκολα. Μπορεί να γίνει. Αν έχω σε βάθος χρόνου 10-20 χρόνια στοιχεία, τη βγάζω την πρόβλεψη. Αλγόριθμοι είναι. Μάλιστα. Τρως πολύ κρέας, καταναλώνεις πολύ λιπαρά, δεν κάνεις νηστείες, δεν κάνεις εκείνο, άρα είσαι εκτεθειμένος σε αυτή την αρρώστια. Κάνεις το άλλο, κάνεις το άλλο, σε αυτή την αρρώστια. Παίρνεις αυτά τα φάρμακα, αυτή η αρρώστια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός είναι ο Chris Oakley. Ωραία. Και η καλλιτεχνική του προσέγγιση στο προβληματικό θέμα. Φοβερό πραγματικά, για να το βλέπει κανείς και οχριά μπροστά στον κίνδυνο που υπάρχει πραγματικά του απόλυτου ελέγχου. Γιατί, δηλαδή τις κοινωνίες του Όργολ, όπως λέμε. Γιατί δεν κάνουν μια διαβούλευση, αριστεροί είναι άνθρωποι της συζήτησης. Γιατί δεν διοργανώνουν συζητήσεις. Φτάνομαι σε αυτό το θέμα και πριν κλείσει ο χρόνος. Είναι το ερώτημα τώρα εμείς, εσείς και εμείς, και οι πολίτες και τα κόμματα ή εκείνοι που ενδιαφέρονται να αποτρέψουν αυτό το κίνδυνο, τι πρέπει να κάνουν πρώτον για να αποτρέψουν το να εφαρμοστεί και δεύτερον αν τυχόν και όμοι είναι το εφαρμοστεί, τι μέτρα θα μπορούσαμε ενδεχομένως να λάβουμε. Ακούμε τους παρισταμένους. Είναι ένα δύσκολο ερώτημα και πιστεύω ότι καταρχάς πρέπει να είναι ανοιχτός ο διάλογος. Αυτή τη στιγμή, όπως προανέφερε και ο κύριος Αδαμόπουλος, νομίζω ότι δεν υπάρχει ανοιχτός διάλογος. Η κάθε πλευρά φαίνεται να ισχυροποιεί τη θέση της από πλευράς ισχύος, είναι σχημαοξύμορο, ισχυροποιεί από πλευράς ισχύος,
Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε δύο πρόσφατους ανθρώπους στην πολιτική σκηνή που διατέλεσαν πρωθυπουργοί της Ελλάδος και είχαν περγαμηνές από το Χάρβαρντ. Ο Υπουργός Οικονομικών ότι έρχεται από το Χάρβαρντ με το συμπάθειο που κάνω την παρένθεση κάπου για μένα τουλάχιστον προσωπικά είναι ύποπτο. Δεν κάνω το θέμα στο σχολείο μου. Δεν ξέρω, εσείς πάντως δεν προέρχεστε από εκεί, οπότε απολάσσεστε. Δεν το γνωρίζω αυτό. Πάντως στα σίγουρα είναι ένα διακεκριμένο πανεπιστήμιο και όποιος το έχει βγάλει μπορεί να είναι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Όπως και το Essex University που νομίζω και είχε το διδακτορικό του ο κύριος Βαρουφάκης. Δεν ήμασταν συμφοιτητές, αλλά διατελέσαμε περίπου την ίδια περιοχή, εποχή που έκανα εγώ το προπτυχιακό μου, ίδιος έκανε το διδακτορικό. Άρα μπορεί κανένας να πει ότι έχουμε ανθρώπους με περγαμηνές στην εξουσία, οι οποίοι είναι ειδικοί τώρα και στα οικονομικά και στα τεχνολογικά και σε όλα. Τεχνοκράτησε θα έλεγα εγώ. Άλλο είναι ο πολιτικός, πρέπει να τα έχω διαχωρίζουμε, άλλο είναι ο άνθρωπος που έχει κοινωνικές ευαισθησίες και δράσει στον κοινωνικό τομέα. Άλλο ένας καθηγητής ο οποίος έχει μάθει την επιστήμη του και την κατέχει άριστα, αυτό εμένα προσωπικά, με συγχωρήσω για την παρέμβασή μου. Συζήτηση κάνουμε. Ναι, συζήτηση κάνουμε. και άλλο ένας ο οποίος, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, ξέρει πώς να χειρίζεται τα πράγματα αυτά της τεχνολογίας, των επιτεύξεων, ας πούμε, του τεχνολογικού πολιτισμού, πολιτικά, για το καλό της κοινωνίας. Είναι ξεχωριστά πράγματα, γιατί συνήθως γίνεται σύγχυση ότι ο επιστήμονος τάδε, ο οποίος έχει όλα τα προσόντα, ο οποίος μπορεί να μας παράσχει ένα θετικό έργο. Δεν ταυτίζονται αυτά τα πράγματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, με συγχωρείς για το. Όχι, νομίζω ότι είναι ένα πολύ εύστοχο σχόλιο και τελικά ίσως οι άνθρωποι να μην είναι πληροφορημένοι στο επίπεδο της τεχνολογίας. Δεν ξέρω, ίσως να είναι αυτό αδυνατό να το πιστέψω, διότι περιστοιχίζονται από ανθρώπους σοβαρούς που εμπεργαμηνές από πανεπιστήμια, από πολυτεχνία της Ελλάδος, του εξωτερικού. Και εκεί νομίζω ότι είναι ακριβώς, είμαστε στην εποχή των αντιφάσεων και των αντιθέσεων. Δηλαδή, από τη μια πλευρά έχουμε, παραδείγματος χάρη, το ΣΥΡΙΖΑ, ένα αριστερό κόμμα που στηρίζει τις ελευθερίες, τα δικαιώματα του εργαζόμενου, του πολίτη, οι αγώνες οι οποίοι δώσανε, και απ' την άλλη έχουμε ένα ηλεκτρονικό φακέλωμα και ανοίγουμε την πόρτα σε μια δικτατορία του αύριο, σε μια άλλη κυβέρνηση, όχι τη σημερινή. Μάλιστα. Από τη μία έχουμε οικονομικούς με περγαμηνές, οι οποίοι όμως έχουν πλέον καταχρεώσει στην Ελλάδα, είτε από επιλογές των στελεχών τους που λέμε τα όλοι μαζί, τα φάγαμε όλη αυτή η ιστορία, μάλιστα, είτε επειδή υπογράψαμε το ΔΝΤΟΥ. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει μια γνώση και απ' την άλλη. Όλες οι ενέργειες γίνονται ενάντια σε αυτή τη γνώση. Ναι. Πώς θα προστατευτούμε. Είναι ένα παράδοξο το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς θα προστατευτούμε. Νομίζω ότι καταρχάς θα πρέπει να ανοιχθεί ένας διάλογος. Ο διάλογος είναι. Πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος, όπως ας πούμε, και να μην περισχύει η γνώμη του ισχυρού. Είμαι η κυβέρνηση, έχω τους συμβουλούς μου, αποφασίζω. Από τη στιγμή υπάρχουν αντιδράσεις. Όπως προανέφερα, 100.000 υπογραφές ανθρώπων οι οποίοι δεν ήταν ενδεχομένως ειδικοί, απλοί πολίτες. Γιατί κακό είναι αυτό. Οι υπογραφές που λέτε. Πόσες υπογραφές έχετε συλλέξει εσείς? Εμείς έχουμε συλλέξει 100.000 υπογραφές. Άρα μπορούμε αυτό να το. 100.000 βεβαίως. Τώρα πάμε στα συγκεκριμένα μέτρα. Πρώτος είναι ο διάλογος, ας πούμε. Πρώτα είναι ο διάλογος. Πριν ψηφιστεί αυτό το πράγμα. Πρώτα είναι ο διάλογος. Δηλαδή να προλάβουμε να απαιτήσουμε. Ναι, να μας στην Επιτροπή της Βουλής, τουλάχιστον να μιλήσουμε. Αν δεν ακούσει κάποιος άλλος, ακούσουν οι βουλευτές που θα ψηφίσουν. Εδώ τώρα ναι. Με συγχωρείτε για την παρέσκεια. Απλώς να επιθυμίσω, αν για 100.000 υπογραφές στην Αγγλία ακυρώθηκε η κάρτα. Αυτό έλεγα, αυτό ήθελα να πω. Και τα ποσοστά, μα δούμε, 100.000 εν σχέση με 60 εκατομμύρια πληθυσμό. Εμείς 100.000 εν σχέση με 10 εκατομμύρια, ίσως να είμαστε 11, με τους αλλοπούς που μπορούν να βγουν 12. Γιατί δεν μπορούν, γιατί αυτοί. Τους κάνουμε και σκόντο, ξέρω εγώ, εμείς. Στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Γιατί δεν μπορεί αυτή η φωνή να εισακουστεί, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Ωραία, να σε ρωτήσω πάλι σε αυτό το θέμα, γιατί πάμε στα μέτρα. Γιατί πρέπει να έχουμε και το πρακτικό μέρος, ας πούμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με βάση αυτά τα δεδομένα που μας αναπτύξε και νομίζω ο καθένας τα έχει καταλάβει από τους τηλεθεατές μας. Ο διάλογος. Εκεί είχατε μιλήσει και στο σεμινάριο που κάναμε, ας το πούμε, σεμινάριο, ένα είδος σεμινάριο, και κάποια μέτρα αυτά μπορούμε να τα συγκεκριμένουμε και να προλάβουμε. Δηλαδή, εσείς που είσαστε ειδικοί, μπορείτε να μας πείτε 1, 2, 3, 4 μέτρα και να κοιτάξουμε, ας πούμε, να τα προωθήσουμε και στους ανεξάρτητους Έλληνες και στη Συμμαχία.
Εγώ ανήκω στη συμμαχία των, όπως λέμε, της Εθνικής Πατριωτικής Δημοκρατικής Συμμαχίας. Είμαι μέλος και εμείς μπορούμε επίσης να δράσουμε. Αν έχουμε τα φώτα, αν έχουμε τις προτάσεις πιο συγκεκριμένες από εσάς, ώστε αν καταφέρουμε να προλάβουμε ακριβώς να τους, εντός εισαγωγικών, να τους εκθέσουμε ως δημοκράτες που αρνούνται το διάλογο. Δηλαδή, αυτοί ισχυρίζονται ότι είναι υπέρ του διαλόγου, του ανοιχτού διαλόγου, είμαστε δημοκράτες, είμαστε όλα αυτά. Εκεί δηλαδή να τους, κατά κάποιο τρόπο να τους πιάσουν πάλι εντός εισαγωγικών και να τους πούμε με το συμπάθειο, είσαστε δημοκράτες, αλλά δεν υπάρχει ένα πολύ σοβαρό δεδομένο, τουλάχιστον να κάνουμε διάλογο, να φέρουμε τις αντιρρήσεις μας και από εκεί και πέρα αποφασίστε που λέει ο λόγος, ας πούμε. Αλλά δεν μπορείτε να μας επιβάλλετε χωρίς διάλογο τις θέσεις σας. Καλές, κακές, ανεξάρτητα από αυτό το θέμα. Αυτό είναι το ένα, του διαλόγου. Προχωράμε παραπέρα. Νομίζω από εκεί και μετά ο διάλογος, η αντίδραση η συλλογή υπογραφών από διάφορους οργανισμούς, όπως αυτή που προαναφέραμε του Πράσινου, 100.000 υπογραφών, ίσως μία ανοιχτή επιστολή ή μία προσωπική επιστολή προς τον πρόεδρο του κινήματος και στον πρωθυπουργό, να ήταν, δεν ξέρω αν αυτή θα ανοίξει τις πόρτες πραγματικά του διαλόγου, αλλά τουλάχιστον είναι το λιγότερο μπορεί να κάνει κανείς. Θα θέλαμε μία ευκαιρία να εκθέσουμε, τώρα να πω στον Πρωθυπουργό, όσο είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά θα μπορούσαμε να εκθέσουμε, εμείς είμαστε ανοιχτοί, σε κάθε υπεύθυνο, είτε είναι ο πρόεδρος του κινήματος, είτε είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Κατρούγκαλος. Ο καθηγητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό το μάθημα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο. Ανθρώπινα δικαιώματα. Καλά είναι δυνατόν να μην το καταλαβαίνει. Ο κύριος Κατρούγκαλος. Και τα νομικά, εγώ θα έλεγα. Νομικές ενέργειες. Δίκη προθέσεων. Αν και θα τολμούσα να κάνω και δίκη προθέσεων, αλλά το αφήνω αυτό στην πάντα. Όπως είπε εσύ, αυτός τα κατέχει αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να πω εγώ η δικαιωματικότητά του. Και νομικές ενέργειες. Ο κύριος Πιλάτης, δεν ξέρω. Άρα, εκεί μπορούμε να πούμε ότι με μία επιστολή, ας πούμε το πιο ανώδυνο δηλαδή, γιατί μπορεί να μην καταφέρουμε να έχουμε επαφή, ξέρω εγώ, εκεί παρεμβαίνουν και άλλοι, σου λέει αυτός τι δουλειά έχει εδώ πέρα, τι θέλει, και θέλει καμιά εκδούλευση. Όχι, οι 100.000 υπογραφές ανοίγουν πορτούλες. Ναι. Κουβαλάμε πίσω μας 100.000 υπογραφές. Δηλαδή μέσα στην επιστολή αυτή να αναφέρουμε. Και αν ενεργοποιηθούμε, θα αυξηθούν πολύ πάλι. Έτσι. Έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο σε όλη τη χώρα. Είμαστε χρόνια τώρα που μιλάμε για αυτό το θέμα. Μας γνωρίζουν οι άνθρωποι, ξέρουν τι πρεσβεύουμε. Αν πούμε ξανά ξεκινάμε, θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Εσύ τι γνώμη έχεις πάνω σε αυτό, ή τι θα προσθέσεις, ή τι άλλα μέτρα. Δεν αγγίξαμε ένα σημείο πολύ σοβαρό, θα έλεγα. Ναι. Πίσω από όλα αυτά, για μένα κρύβεται τη πάταξη της φοροδιαφυγής. Είναι όπως η πάταξη της τρομοκρατίας, έχουμε τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Ναι. Για ποια φοροδιαφυγή μιλάμε ως η κυβέρνηση? Καταρχάς, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι μας είναι το τεκμήριο της αθότητας. Δεν υπάρχει τεκμήριο αθότητας σήμερα. Μας θεωρούν ένοχος και γι' αυτό μας ελέγχουν. Ακούστε τι συμβαίνει τώρα. Σήμερα, άσχετα με την κάρτα, ξεκινώντας με τον Πολ 1077 και στη συνέχεια τον Πολ 1011 και στη συνέχεια ποιους άλλους πολλοί έχουμε, τον 1177, το 1195, το 1033, που είναι νομοθετήματα του Υπουργείου Οικονομικών, έχουν κάνει ρουφιάνους όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τις τράπεζες οι οποίες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, τους ζητάνε προσωπικές πληροφορίες από τον κάθε πελάτη τους. Ας πω έτσι επιγραμματικά λίγο, όσο, για να μην σας κουράσω κιόλας. Ιδιωτικά ιατρικά κέντρα. Για να μας κουράζει, αλλά έχουμε χρόνο σε απλώς κλείνει. Ιδιωτικά ιατρικά κέντρα να δίνουν πληροφορίες στο σύστημα, πληροφορικό συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Κέντρα πλαστικής χειρουργικής, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εκπαιδευτήρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, πανεπιστήμια, ιδιωτικά και αυτά, κολέγια, παραθέματα ξένων πανεπιστημίων, φροντιστήρια, πολεμικές τέχνες, γυμναστήρια, πανεπιστημιακές εκπαίδευση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα μαθήματα εισαγωγικών εξετάσεων, πιστοποιήσεων γενικά, ιδιωτικά ΙΕΚ, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, Ινστιτούτο, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές. Όλοι οι ιδιώτες, γίνανε ρουφιάνοι όλοι. Γιατί? Για να πατάξουν φοροδιαφυγή, λένε. Η φοροδιαφυγή όμως, για ποια φοροδιαφυγή μιλάει το ελληνικό κράτος? Και δεν το λέει μόνο ο κύριος Βαρουφάκης, ότι ήταν ο κύριος στόχος τους, και οι υπόλοιπες δύο κυβερνήσεις το ίδιο λέγανε. Ναι. Όταν όμως λένε οι ίδιοι,
από τις στατιστικές υπηρεσίες που έχουν. Το 50% του ελληνικού λαού βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας. Οι επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες κλείνουν κατά χιλιάδες, χίλιοι σε καθημερινή βάση. Το 80% από αυτούς χρωστάνε στο ελληνικό δημόσιο. Πώς λοιπόν, τι να φορο διαφέρει, για ποια φορο διαφυγή μιλάμε. Το ΙΚΑ λέει το εξής. Ας κοιτάξουν οι πολιτικοί τον εαυτό στον καθρέφτη και ας καταλάβουν ότι καταρχάς ξεκινάνε ήδη τη φοροδιαφυγή με νόμιμο τρόπο. Όταν βγάζουν κάτι πάνω από 100.000 ευρώ εισοδήματα και φορολογούνται για λιγότερο από 20.000, αυτόματα φοροδιαφύγουν ήδη. Δεν θέλω να πούμε τα σκάνδαλα που έχουν γίνει. Ο ελληνικός λαός λοιπόν. Επεκτείνεις όμως λίγο παραπέρα από το σχετικό θέμα. Όχι, έχει σχέση με τη φοροδιαφυγή. Είναι το επιχείρημα όμως. Δεν έχει βάση αυτό το επιχείρημα. Επειδή κλείνει ο χρόνος, εγώ θα ήθελα μια τελευταία κουβέντα από τον καθένα σας. Σας ευχαριστώ και των προτέρων για τον κόπο που κάνετε και ανταποκριθήκατε στη δικιά μου την πρόσκληση. Οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε, γιατί είναι επίκαιρο και ελπίζω, δηλαδή θα το δούμε, μπορεί και την ερχόμενη εβδομάδα τη Δευτέρα, αλλά εγώ προκαταβολικά λέω, μια που κλείνει η συζήτησή μας και δεν έχουμε άλλο χρόνο, ότι καλό είναι να τα συγκεκριμενοποιήσουμε αυτά πια, να γίνουν δηλαδή πράξη. Είπαμε θεωρητικά πώς είναι τα πράγματα, τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, όπως και η Συμμαχία, το λέω ανοιχτά, πρόθυμος να συμβάλλω σε οτιδήποτε προτείνεται. Μια τελευταία κουβέντα και δεν κλείνουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είστε μια πύλη ενημέρωσης των πολιτών. Ευαισθητοποίηση. Πρέπει να μάθουν, να εξοικειωθούν όλοι με την τεχνολογία, να καταλάβουν τι είναι αυτό το πράγμα, για να καταλάβουν και το μέγεθος του κινδύνου. Δεν θίξαμε καθόλου το RFID. Είναι άλλο μεγάλο. Είναι το υπόλοιπο μισό. Το σχεδόν το μισό το δείξαμε. Το υπόλοιπο μισό την επόμενη φορά θα το δείξουμε. Ναι, πρέπει να καταλάβουν όλοι. Μπορεί να του ξενίζουν καινούριε λέξει, αλλά πρέπει να τι μάθουν, να καταλάβουν ποιο. Γιατί δεν είναι οι αυτοί του, είναι τι αφήνουν στα παιδιά του. Ναι. Εγώ δεν είχα ιδέα. Πριν μα κάνετε το σεμινάριο, ναι, στην εκδήλωση που είχαμε, πραγματικά είναι αξιόλογη η προσπάθειά σα. Εγώ το τονίζω και το λέω. Και τι αφήνουν στα παιδιά, στα παιδιά του και τι κόσμο θα βρουν τα παιδιά του. Αυτό είναι το σημαντικό. Τελευταία λέξη. Η τελευταία ευχή, η πρόταση. Θα ήθελα να πιστεύω καταρχάς, Αλέλληνας, κύριε Βασιλιάδη, ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η πατρίδα της δημοκρατίας. Το ευχόμαστε. Και πιστεύω ότι όλες οι ενέργειες ενάντια στην κάρτα του πολίτη είναι γύρω από αυτό το σκεπτικό. Πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες όσον αφορά τις οποίες προαναφέρατε και εσείς και συζητήσαμε, είτε λέγονται επιστολές, είτε ανοιχτός διάλογος, μια ενημέρωση σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται και φυσικά οπωσδήποτε οι συλλογές υπογραφών που έχει σχέση με τη δύναμη της δημοκρατίας, νομίζω ότι η φωνή του πολίτη πρέπει να ακούγεται και αυτό είναι ο μεγαλύτερος γνώμονας για το κατά πόσο πραγματικά ζούμε σήμερα δημοκρατία ή όχι. Ωραία. Το τελευταίο λόγο έχει το ΙΝΚΑ. Εγώ θα έλεγα λοιπόν το εξής, ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η τεχνολογία δεν είναι πολιτισμός. Γιατί λένε κάποιοι, μα προχωράει η τεχνολογία, πρέπει να βαδίσουμε μαζί της. Δεν πρέπει να βαδίσουμε μαζί της. Όταν έχεις ένα όπλο το οποίο μπορεί να γυρίσει μπούμερα και σε σκοτώσει, δεν πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να βρούμε, γι' αυτό εμείς κάναμε αυτή την επιτροπή, να δούμε την επικινδυνότητα και να ζυγίσουμε τα πράγματα εάν πραγματικά πρέπει να πάρουμε την κάρτα ή όχι. Εμείς βεβαίως λέμε όχι. Πέρα από αυτό που είπε ο φίλος μου Στάθης Αδαμόπουλος ότι για την επικινδυνότητα των RFID, γενικότερα τα τσιπάκια τα οποία είναι προγραμματιζόμενα, επαναπρογραμματιζόμενα συγκεκριμένα και μπορούν να μεταβληθούν τα δεδομένα τους, αυτή είναι η μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Άσχετο αν έχουν RFID chip, γιατί μπορεί να βγει η κυβέρνηση και να πει: εγώ δεν σας βάλω RFID, δεν θα είναι radio frequency identification και θα έχει ένα απλό τσιπάκι. Το απλό τσιπάκι όμως, μπορώ να έχω μια ταυτότητα που δεν γνωρίζω τι περιέχει μέσα. Η ταυτότητά μου πρέπει να είναι διάφανη και σε μένα. Μπορεί να έχει όλες αυτές τα κρυφά στοιχεία ή να μην τα έχει τώρα και να τα βάλουν μετέπειτα. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ωραία. Θα έλεγα εγώ ότι έχουμε ένα καθήκον τώρα, αν θα πρέπει να συναντηθούμε ή δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο εντός της εβδομάδος, αν καταφέρουμε ας πούμε αυτά που είπαμε να τα κάνουμε συγκεκριμένα βήματα και να δούμε το αποτέλεσμα τους. Ας ευχηθούμε ότι θα εισακουστείτε κι εσείς και ο υποφαινόμενος βέβαια που είναι ένας δρόμος
στα κοινωνικά και στα πολιτικά. Σας ευχαριστώ και πάλι και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας πάλι σε αυτό το θέμα, γιατί είναι επίκαιρο και πραγματικά πρέπει να μας απασχολήσει. Ευχαριστούμε πολύ.